γκολ του Γεωργίου σε εκείνο το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η Μύκονος η απόλυτη κυρίαρχος, ήταν μόνιμα στην επίθεση τελικά. Κεφαλιά που γίνεται, μεγάλη ευκαιρία. Είναι από τον Σπυρόπουλο, τελικά γίνεται φάουλ, επιθετικό φάουλ. Μεγάλη ευκαιρία αυτή, πρώτη πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Μικόνη. Βρέθηκε στην μικρή περιοχή μέσα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Δυνατής μαχής στο κέντρο του γηπέδου, πήρε την κεφαλιά στη συνέχεια ο Μουρίκη. Πινέιρο ανοίγει στον Σπυρόπουλο, η σέντρα του Σπυρόπουλου στην καρδιά. Η κεφαλιά και είναι γκολ! Και είναι το 1-0, πολύ ωραίο γκολ από τον Μάχη Παπαδόπουλο. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Πανλιακού, ακριβώς στο 9. Το 1-0 από τον Μάκη Παπαδόπουλο μετά την πολύ ωραία σέντρα από τον Σπυρόπουλο. Στο 9 λοιπόν μπαίνει σε θέση οδηγού η ομάδα της Μικόνου. Κεφαλιά του Μάκη Παπαδόπουλου, το 1-0. Ακριβώς στο 1 το λεπτό ξεκινάει ιδανικά η ΑΕ Μικόνου μετά την πολύ ωραία σέντρα του Σπυρόπουλου από δεξιά. Αρκούδας. Λάθος του Αρκούδα εκεί. Χάθηκε η μπάλα, προσπαθούν να βγάλουν μια αντεπίθεση. Είναι ο Αλμπασάμ. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Αλμπασάμ, κάνει ένα σουτ. Αδύναμο όμως, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Παναγιώτης Ντούνης. Είναι το λάθος αυτό που έκανε ο Αρκούδας. Προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα στο κέντρο του γηπέδου, έφυγε ο Αλμπασάμ. Και τώρα βγάζουμε την επίθεση οι παίκτες της ΑΕ Μικόνου από αριστερά. Είναι ο Κέμπεϊ, σπάει την μπάλα. Το σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Πινέιρο. Το σουτ του Πινέιρο όπως ερχόταν από πίσω με το αριστερό, έδιωσε ο Καρακίτσος. Πολύ καλή στιγμή αυτή για την ομάδα της ΑΕ Μικόνου στο 29. Με 1-0 από το 1 το λεπτό. Ματζανάς, η παλιά που γίνεται προς τον Βαλαβανόπουλο. Ράγια. Σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Ωραία, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δοκάρι! Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Μικόνου. Με το σούτ του Σπυρόπουλου, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Πολύ ωραία η παλιά. Μέσα στη... Στο 55. Μουρίκη, Ράγια. Η σέντρα του Ράγια. Καλή σέντρα κεφαλιά από τον Πινέιρο. Out. Καλή στιγμή για αυτή, για την ομάδα της ΑΕ Μικόνου. Στο 55 κεφαλιά αφήνουν όλοι και βγαίνει ο Παναγιώτης Ντούνης να το εκτελέσει. Αν και πολύ μακριά από την αιστεία του αυτό το φάουλ. Λέει στους συμπαίκτους να προωθηθούν και έχει βγει ο Ντούνης για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Ντούνης με δύναμη η μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή. Πήρε την κεφαλιά, ωραία. Πολύ ωραία μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι ο Κέμπε, ο Πινέιρο. Το σούτ του Πινέιρο περνάει η μπάλα μόλις out. Καλομύρης κέρδισε το φάουλ εκεί στη μεσαία γραμμή. Εκτελέσει και το Δημάκη γρήγορα στον Αλμπασάμ από αριστερά. Ωραία βρίσκει τον Ζαχή. Η σέντρα του Ζαχή στη μεγάλη περιοχή μέσα. Ο Καλομύρης βρέθηκε εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πρόλαβε τελευταία στιγμή. Έβαλε το πόδι και έκανε την κόντρα ο Αρκούδας. Καλή στιγμή αυτή για την ομάδα του Πανλιακού. Δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή μπάλα. Το σουτ που γίνεται πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Παλ. Πολύ καλή στιγμή, στο 80 λοιπόν,